συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα ως Τομεακή Επιτροπή Καρδίτσας κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δημοτική Αρχή, γιατί προτίθεται να ξυλώσει τη δημητική πλακέτα της εκτελεσμένης κομμουνίστριας δασκάλας, μαχήτριας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, της Βαγγελίτσας Κουσάντα. Έπειτα από καταγγελία γνωστών φασιστικών κύκλων. Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο, που είχε την προσωπία του κόμματος, της οικογένειας και της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ο Δήμαρχος μας δήλωσε πως θα μας κοινοποιήσει νέα επιστολή που θα μας ζητάει να ξυλώσουμε εμείς οι ίδιοι την πλακέτα, αλλιώς αντιθέτως, με την συμβολή αστυνομικών δυνάμεων, η πλακέτα θα φύγει από την πλατεία του Παλαμά. Επικαλέστηκε μάλιστα την ομιμότητα. Ο Δήμαρχος του Παλαμά, με συγκεκριμένη πολιτική στάση, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, βάζει πλάτη στην υλοποίηση πολλών αντιλαϊκών νόμων που σήμερα ονομάζεται νομιμότητα. Στο χαράτσωμα του λαού, σε μια σειρά αντιλαϊκούς νόμους και στην περιοχή, άρα και για την νομιμότητα στο λαό του Παλαμά, στους αγρότες του Παλαμά, που σήμερα με νόμιμο τρόπο τους κλέβουν τη σοδειά, που τους πληρώνουν εξευτελιστικές τιμές στο μπαμπάκι, έχει την ίδια γνώμη. Προφανώς, γιατί οι αγρότες του Παλαμά βρίσκονται σε κινητοποίησεις και δεν έχει βγάλει ούτε τσιμουδιά. Αυτή είναι η νομιμότητα που επικαλείται ο Δήμαρχος του ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτίζεται, αυτό είναι το πιο εξωτερικιστικό, με φασιστικούς κύκλους και με τον αντικομμουνισμό που προσπαθεί να περάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ψηφοφορίες του Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά βέβαια το κόμμα του, κάτω από την πίεση και τη μεγάλη ιστορική συμβολή και σημερινή παρουσία του ΚΚΕ στην Ελλάδα, δεν ψήφισε το αντικομμουνιστικό μνημόνιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ο ίδιος γίνεται λαγός στην υλοποίηση αυτών των πιέσεων, ξυλώνοντας την πλακέτα της κομμουνίστριας δασκάλας της Βαγγελίτσας Κουσάντα. Εμείς δηλώνουμε το εξής. Μας είπε επίσης πως θα μπορούσε να το κάνει νύχτα, όπως έγινε και στη Μητέα από κάποιους άλλους. Δεν ξέρω αν προεκλογικά ο Δήμαρχος ξεπληρώνει γραμμάτια αυτών των κύκλων με το να ξυλώσει την πλακέτα της κομμουνίστρια δασκάλας. Αυτό να το απαντήσει ο ίδιος. Εμείς δηλώνουμε το εξής, ότι η καλύτερη τιμή στη μνήμη της Βαγγελίτσας Κουσάντα είναι οι σημερινοί αγώνες στο πλευρό του ΚΚΕ και θέλουν να ξυλώσουν την πλακέτα, διότι τρέμουνε τις ιδέες και για αυτά που πάλεψε η συντρόφισσά μας. Έναν άλλο κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους, τον κόσμο του σοσιαλισμού, κόντρα στο τέρας του φασισμού και των υπεριαλιστών. Η καλύτερη τιμή στη Βαγγελίτσα Κουσάντα είναι να πάρουμε μέρος σήμερα, όπως και η ίδια εκτελέστηκε κόντρα στον υπεριαλιστικό, κόντρα στον αμερικάνικο υπεριαλισμό, στη μεγάλη διαδήλωση στη Λάρισα, ενάντια στην επίσκεψη του Πομπέου στην Αθήνα. Η μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση των φορέων είναι η καλύτερη τιμή στη μνήμη της Βαγγελίτσας Κουσάντα. Τέλος δηλώνουμε το εξής, ότι αν τολμήσει οποιοδήποτε να πειράξει την πλακέτα, θα βρει απέναντι το λαό και το Κομμουνιστικό Κόμμα να υπερασπιστεί με το στήθος, με τα στήθη του, με τα χέρια του, με ό,τι διαθέτει, η πλακέτα να παραμείνει στη θέση της. Αν τολμήσει βέβαια κάποιος και το κάνει μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, δηλώνουν πως έχουν μαύρα μεσάνυχτα αυτοί που θα ξυλώσουν την πλακέτα.
Εμείς θα την ξανατοποθετήσουμε και θα είναι ντάρα μεσημέρι, θέλουν δεν θέλουν. Η πλακέτα της Βαγγελίτσας Κουσάντζα θα κοσμεί την πλατεία του Παλαμά επαόριστον. Ευχαριστώ.